Κύριε Τσακαλάτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας καταρχήν. Να πω ότι αυτό το οποίο σήμερα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω δεν έχει να κάνει, επειδή τυχαίνει να είμαστε και μελετητές του χωροταξικού πολεοδομικού του νησιού, δεν έχει να κάνει με αυτή τη μελέτη, έχει να κάνει με το χωροταξικό πλαίσιο, το χωροταξικό νόμο δηλαδή, ο οποίος θα βγει για όλη την Ελλάδα. Αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο και γι' αυτό ήθελα να βρεθώ εδώ και να το κουβεντιάσουμε λίγο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί αυτό το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο είχε πάρα πολλές περιπέτειες, θυμίζω ότι είχε ακυρωθεί 2 φορές από το Συμβούλιο Επικρατείας το προηγούμενο, για τυπικούς λόγους βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί θα αποτελέσει τον υπερκείμενο σχεδιασμό και για τη δικιά μας μελέτη, όσον αφορά τον τουρισμό. Επίσης, είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί δεν δίνει κατευθύνσεις. Και οι κατευθύνσεις νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να δώσει ένας τέτοιος νόμος ομπρέλα, και είναι σημαντικό να συμμετέχετε, να τις κατανοήσουμε όλοι μαζί και να δούμε αν μας καλύπτουν ή δεν μας καλύπτουν. Για να μην σας κουράζω άλλο, θα το καταλάβουμε και από τη συνέχεια. Κάναμε μια μικρή παρουσίαση για να αποκωδικοποιήσουμε, αν θέλετε, λίγο αυτά που λέει συγκεκριμένα για την Κεφαλονιά. Γιατί αναφέρεται για όλη την Ελλάδα αλλά και για την Κεφαλονιά. Τα 2 πρώτα κομμάτια που θα πω είναι το γενικότερο στόχο του χωροταξικού, που αναφέρω και την Κεφαλονιά αλλά και όλη την Ελλάδα. Και ξεκινάω κατευθείαν. Θεωρητικά. Α, ωραία. Λοιπόν, ο κύριος στόχος είναι προφανώς ο προσδιορισμός με μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων και στρατηγικών κατευθύνσεων σε εθνικό επίπεδο και σε χωρικό επίπεδο σε κάθε μια ενότητα. Οι στόχοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί γιατί δεν είναι απλά ονομαστική και χωρίς περιεχόμενο, είναι αυτές που θα καθορίσουν μετά και τις προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα μπορούν να εξειδικευθούν οι προτάσεις στην πολεοδομική χωροταξική μελέτη που έχουμε εμείς. Δηλαδή, αν ας πούμε πούμε ότι μια περιοχή είναι εγορεσμένη, δεν μπορείς μετά να πεις «μα εδώ θα μπουν τουριστικές ζώνες», γιατί θα έχεις ήδη την κατεύθυνση από το χωροταξικό του τουρισμού ότι εκεί είναι εγορεσμένη ή το αντίστροφο. Θα ήθελα να τρέξουμε λίγο τους γενικούς στόχους. Σας λέω, έχουμε κάνει μια αποκωδικοποίηση για να είναι πιο εύκολο. Η πρώτη σημαντική παράμετρος που βάζει είναι η προσφορά κατάλληλης γης και όρων χωροθέτησης για τη διευκόλυνση των ρισκών επενδύσεων. Προφανώς το χωροταξικό του τουρισμού θέλει να γίνουν επενδύσεις στο σύνολο της χώρας τουριστικές. Βάζει όμως ένα πρώτο κριτήριο που είναι σημαντικό στο σύνολο της χώρας, ότι πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη γη αλλά και όροι χωροθέτησης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μια περιοχή που ούτε και καλά είναι παραλιακή ή τέλος πάντων φαίνεται ότι είναι ωραία, οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλη. Θα πρέπει να συντρέχουν μια σειρά από λόγους και στη συνέχεια βάζει και συγκεκριμένα κριτήρια. Και οι λόγοι να συντρέχουν, θα μπορεί στην εξειδίκευση της μελέτης να μπουν και ειδικότεροι όροι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι έχουμε έναν οριζόντιο γενικό συντελεστή ή μια οριζόντια γενική κατεύθυνση και αυτή είναι για όλα. Θα μπορούσαν ανά περιοχή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τα μορφολογικά της στοιχεία, να προσδιοριστούν και ειδικότεροι όροι. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που βάζει είναι ότι υποστηρίζει και θέλει να γίνουν θεματικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή να ξεφύγουμε από το σημερινό μοντέλο, στο σύνολο της χώρας πάντα μιλάμε, αλλά που πιάνει και την Κεφαλονιά όπως θα δείτε συνέχεια. Να ξεφύγουμε λίγο από το κλασικό μοντέλο ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο ή καταλήμματα ή οτιδήποτε άλλο που εκμεταλλεύονται τη θάλασσα, τον ήλιο και το φυσικό περιβάλλον, και να πάμε λίγο πιο σύνθετα και σε άλλες μορφές τουρισμού που μπορούν να συνάδουν με αυτό που υπάρχει σήμερα και να το βελτιώνουν ποιοτικά. Έτσι είναι και το τρίτο σημείο που λέει διασυνδέσεις μεταξύ διαφορετικών προϊόντων τουρισμού και μορφών τουρισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο, θα δείτε ότι μιλάμε και για θεματικό τουρισμό, για ιατρικό τουρισμό κλπ. Να μπορούν να γίνουν, να υπάρχουν πολυπλοκότητα και πληθώρα τέτοιων εμφανίσεων, έτσι ώστε να μην είναι ένα το προϊόν, να είναι πολύ περισσότερο από ένα το προϊόν. Επίσης, σαν στόχο βάζει τη μείωση των διαενδοπεριφερειακών αντιθέσεων. Ας πούμε, στην Κεφαλονιά υπάρχει η σκάλα που είναι, όπως θα δείτε και παρακάτω, λέει και το χωροταξικό, που είναι αναπτυγμένη τουριστικά, και υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες είναι σε πολύ χαμηλότερη κατάσταση ή και καθόλου. Άρα θα ήθελε να υπάρχει μια ισορροπία σε περιφερειακό επίπεδο της τουριστικής ανάπτυξης.
Το άλλο στοιχείο που βάζει είναι η χωρική οργάνωση του τουρισμού, αξιοποιώντας ιδιαιτερότητες της ανομοιογένειας του χώρου. Δηλαδή, άλλες περιοχές είναι ορεινές, άλλες περιοχές είναι παιδινές, άλλες περιοχές έχουν πολύ μεγάλη ακτογραμμή, άλλες μικρές, μεγάλες περιοχές που μπορεί με άμμο κτλ. Να μπορεί αυτή η οργάνωση του τουρισμού να εξυπηρετεί το σύνολο αυτών των περιοχών και να μην είναι αποκλειστικά σε μία από αυτές τις περιοχές ή να είναι πιο εντατική σε μία από αυτές τις περιοχές. Τα άλλα κομμάτια αφορούν κυρίως το Υπουργείο και είναι η απλούστευση των διαδικασιών. Είναι προφανές ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Το έχω γράψει με κόκκινο το άλλο, είναι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ήδη στα ευρωπαϊκά άλλα κράτη η νομοθεσία γίνεται πολύ πιο αυστηρή για λόγους κλιματικής αλλαγής. Ας πούμε στη Γαλλία υπάρχει ήδη διάταξη όπου από τον Αιγιαλό και 100 μέτρα μέσα απαγορεύεται η δόμηση, έτσι ώστε να προλάβουμε κλιματολογικά φαινόμενα τα οποία θα καταστρέψουν την οποιαδήποτε παρέμβαση. Αυτό είναι σαν κατεύθυνση, αλλά αυτό θα εξειδικευτεί επίσης στην επόμενη φάση της μελέτης. Και προώθηση των υποδομών συνολικά που μπορούν να αντέξουν αυτή την τουριστική ανάπτυξη, γιατί καλό είναι να γίνουν οι μονάδες όσο και πολύπλοκες και όσο και, πώς το λένε, έξυπνες είναι και όσο πιο αποτελεσματικές είναι, θα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Με βάση αυτά τα παραπάνω, ουσιαστικά το χωροταξικό βάζει τρία κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι η ένταση του τουριστικού φαινομένου, δηλαδή ποιες περιοχές φαίνεται ότι είναι αναπτυγμένες, μπορεί να είναι και κορεσμένες ή όχι, και ποιες περιοχές είναι υπό ανάπτυξη ή θα πρέπει να πάρουν ειδικά κριτήρια για να μπορούν να αναπτυχθούν. Το δεύτερο κριτήριο είναι η ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής. Δηλαδή, οι περιοχές που καταρχήν εδώ πέρα είναι οι μεγάλες ζώνες, τα δασικά, η Natura, οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που προφανώς το χωροταξικό θέλει να προστατευθούν απόλυτα, και αυτό δημιουργεί σε κάθε μία επιμέρους περιοχή μία ιδιαιτερότητα. Δεν μπορεί δηλαδή να βάλεις γενικούς όρους ανάπτυξης σε περιοχές που ήδη προστατεύονται ή ήδη έχουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μορφολογικό είτε αισθητικό. Και το τρίτο κριτήριο είναι η αναγκαιότητα ανάπτυξη ειδικών μορφών. Θα έρθουμε και παρακάτω να το δούμε, που είναι πέρα από τον κλασικό τουρισμό ο οποίος υπάρχει το καλοκαίρι και ο οποίος είναι με τη μορφή που τον ξέρουμε σήμερα, άλλος εξειδικευμένος τουρισμός. Αυτά είναι τα γενικά κριτήρια. Και τώρα πάμε κατευθείαν στην Κεφαλονιά. Όπως βλέπετε από το χάρτη, αν εξαιρέσετε στην περιοχή των Ομαλών που την χαρακτηρίζει μη αναπτυγμένη περιοχή, η περιοχή Λιβαθούς και Ηλίου Πρόνων θεωρείται μια αναπτυγμένη περιοχή. Όλη η άλλη Κεφαλονιά είναι στην αναπτυσσόμενη περιοχή. Αυτό δημιουργεί κάποιες προϋποθέσεις για την περιοχή Λιβαθούς, Σκάλα, Σπόρου κλπ. Και κάποιες άλλες προϋποθέσεις για την υπόλοιπη Κεφαλονιά. Δεν αλλάζουν πάρα πολύ τα κριτήρια, αλλάζουν σε μερικά σημεία ποιοτικά που θα τα δούμε παρακάτω. Κρατήστε το όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτός ο διαχωρισμός. Υπάρχει περιοχή των Ομαλών που είναι μη αναπτυγμένη. Υπάρχει περιοχή που χαρακτηρίζεται τις Λιβαθούς Ηλίου Πρόνων που τη θεωρεί αναπτυγμένη και όλη την υπόλοιπη Κεφαλονιά την οποία θεωρεί υποανάπτυξη. Αναπτυσσόμενη δηλαδή. Και πάμε στις κατευθύνσεις του κριτηρίου του πρώτου. Ποιο ήταν το πρώτο κριτήριο? Η ένταση του δυτικού φαινομένου. Να εξηγήσω από την αρχή ότι το χωροταξικό έχει έναν βασικό δείκτη, με βάση αυτόν υπολογίζει τα πάντα. Και αυτό είναι οι κλίνες των τουριστικών καταλυμάτων. Κρατήστε το αυτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, το αν είναι αναπτυγμένη μια περιοχή ή αναπτυσσόμενη ή καθόλου αναπτυγμένη, ο βασικός δείκτης που το υπολογίζει είναι μόνο οι κλίνες των τουριστικών καταλυμάτων. Και εδώ έχει μία σειρά από δυνατότητες με την, τι εννοώ στον πληθυσμό, τις κλίνες ανά περιοχή, ενώ εδώ ανά δημοτική ενότητα. Τις κλίνες, έτσι. Αυτό που αυτή τη στιγμή υπολογίζει σαν τουρισμό δεν έχει αποδελτιοποιήσει ακριβώς. Σε αυτό το επίπεδο το χωροταξικό δεν έχει μελετήσει κάθε μία περιοχή. Γιατί έρχεται να γίνει η δικιά μας μελέτη μετά που μελετάμε συγκεκριμένα την περιοχή. Έρχεται να πει ότι εγώ το κριτήριό μου το βασικό είναι οι κλίνες. Βασικά το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι τα ξενοδοχεία.
και με βάση αυτό κρίνει και θα το δούμε μετά και στην σκάλα συγκεκριμένα, δηλαδή ότι με βάση τα ξενοδοχεία βάζει και ποσοστά στις αναπτυγμένες περιοχές των υπόλοιπων ενοικιαζομένων, πώς το λένε, καταλυμάτων. Άρα ο βασικός του δείκτης είναι οι κλίνες των ξενοδοχείων. Εδώ λοιπόν έρχεται στο πρώτο κριτήριο να κάνει ένα συνδυασμό χρήσεων. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να δούμε τι σχέση έχει στην Κεφαλονιά πάντα ο τουρισμός με τη βιομηχανία. Δηλαδή εκεί που είναι περιοχές που δεν είναι αναπτυγμένες και που δεν είναι κορεσμένες, πώς υπάρχει η σύγκριση του τουρισμού με τη βιομηχανία. Δηλαδή θα πρέπει σε αυτές τις περιοχές η οργανωμένη υποδοχή της βιομηχανίας, να πάρει δηλαδή η Δημοτική Αρχή και οι τοπικοί φορείς, να πάρουν μια θέση σε σχέση το ότι θα αναπτυχθούν βιομηχανικές περιοχές με την προϋπόθεση ότι δεν θίγουν το περιβάλλον και το τοπίο, έρχονται σε σύγκρουση με τον τουρισμό. Και αν έρχονται σε σύγκρουση με τον τουρισμό, ποια είναι η μορφή του τουρισμού που μπορεί να αναπτυχθεί. Το ίδιο πράγμα και με την εξόρυξη. Δηλαδή, υπάρχει μία δραστηριότητα στην εξόρυξη. Αυτή η δραστηριότητα διατηρείται, επεκτείνεται, γίνονται νέες ζώνες. Σας θυμίζω ότι το χωροταξικό τουρισμό ενδιαφέρει τον τουρισμό. Υπάρχει το χωροταξικό της βιομηχανίας αντίστοιχα. Αλλά αυτό που θέλει να πει εδώ είναι το εξής. Δεν θέλει να υπάρχει σύγκρουση σε σχέση, δηλαδή προσπαθεί να βάλει μια οργάνωση στο χώρο. Δεν θέλει να υπάρχει σύγκρουση σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη και την εξόρυξη ή τις βιομηχανικές περιοχές. Και λέει πολύ απλά, κοιτάξτε το και οργανώστε το. Το ίδιο πράγμα και με τις ΑΠΕ. Είτε αυτές είναι ανεμογεννήτριες, είτε είναι φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση του τουρισμού με αυτές τις ζώνες. Στην περιοχή που υπάρχουν ΑΠΕ ή που θα δημιουργηθούν ΑΠΕ, μπορεί να γίνει τουρισμός και ποιας μορφής. Το ίδιο με τον τουρισμό και στις υδατοκαλλιέργειες. Εδώ λοιπόν, στις υδατοκαλλιέργειες μάλιστα πάει και συγκεκριμένα και λέει ότι να αποφευθεί η δημιουργία νέων υδατοκαλλιεργειών, για την Κεφαλονιά μιλάμε πάντα, ιδίως σε περιοχές που έχουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και το αφήνει ανοιχτό μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι εκεί που θα γίνουν υδατοκαλλιέργειες δεν θα πειράξει το τουριστικό προϊόν ή και αντίστροφα. Εκεί που υπάρχουν υδατοκαλλιέργειες, πώς μπορείς να προτείνεις ένα αναπτυγμένο τουριστικό προϊόν. Αυτά είναι τέσσερα σημεία τα οποία θα τα δούμε και στη μελέτη, αλλά νομίζω ότι από τώρα πρέπει να αρχίζουν να προβληματίζουν, γιατί είναι κέρια σημεία και θα πρέπει να απαντηθούν. Και να απαντηθούν ιδίως στο πλαίσιο της μελέτης που ακολουθεί. Γιατί εδώ είναι γενική κατεύθυνση και σου λέει να μην υπάρχει σύγκρουση. Πρόσεξε, δεν μπορεί να βάλεις αναπτυγμένη ζώνη αν έχεις δίπλα εξόρυξη. Πρόσεξε, αν έχεις υδατοκαλλιέργεια πρέπει να αιτιολογήσεις γιατί βάζεις και τουριστική ανάπτυξη. Μετά είναι κατευθύνσεις αναλυτικά, θα σας πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Αυτά είναι 18 σημεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αλλά για να μην κουράζεστε έχω το επόμενο slide, το οποίο είναι ακριβώς η κατευθύνση που δίνει με το πρώτο κριτήριο συγκεκριμένα την Κεφαλονιά. Δηλαδή στην Κεφαλονιά ευνοεί την ανάπτυξη οποιασδήποτε μορφής ειδικού τουρισμού. Είτε δηλαδή αυτό είναι αγροτοτουρισμός, είτε αυτό είναι θρησκευτικός, είτε αυτό είναι πολιτιστικός. Οτιδήποτε το ευνοεί. Τι σημαίνει το ευνοεί, καταρχήν να το πούμε από την αρχή γιατί θα ακούσετε και άλλα ευνοεί. Σημαίνει ότι στην μελέτη που ακολουθεί το να βάλουμε τουριστικές ζώνες σε περιοχές που έχουν τέτοιο περιεχόμενο, ναι, πραγματικά είναι το ευνοεί και από άποψη χωροθέτησης, το ευνοεί και από άποψη κριτηρίων. Άρα σε κάποιο αναπτυξιακό νόμο θα έχουν προτεραιότητα. Δεύτερο σημείο πολύ σημαντικό, στο σύνολο του νησιού εκτός ομαλών, αυτό πιάνει και τη σκάλα και τον πόρο και γενικά πιάνει όλη την Ελλάδα και εδώ επίσης να το προσέξετε. Υπάρχει η έννοια του οργανωμένου τουριστικού υποδοχέα. Ο οργανωμένος τουριστικός υποδοχέας είναι μία ανάπτυξη η οποία βέβαια θέλει πολλά στρέμματα. Δηλαδή αν πηγαίναμε στην πραγματικότητα της Κεφαλονιάς δεν θα μπορούσε να μιλήσει κανένας για τουριστικό υποδοχέα οργανωμένο σε λιγότερο από 100 ή 200 στρέμματα. Όπου εκεί μπορεί να γίνουν σύνθετα τουριστικά καταλήματα, δηλαδή ξενοδοχείο και κατοικίες, με μικρότερο συντελεστή από ό,τι στην εκτός σχεδίου και με υποχρέωση να είναι αυτόνομο όσον αφορά τις υποδομές.
Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί ένας οργανωμένος τουριστικός υποδοχέας να πάρει νερό από το Δήμο. Θα πρέπει να βρει το νερό μόνος του. Δεν μπορεί να μην κάνει βιολογικό καθαρισμό και να συνδεθεί με το βιολογικό, εκτός να συμφωνήσει με το Δήμο. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι εγώ τα σκουπίδια μου, τα απόβλητά μου, το νερό μου, τα ενεργειακά μου θα τα λύσω με βάση και θα πάρω ένα χαρτί από την κοινότητα ή από το Δήμο που θα λέει ναι, σε καλύπτουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Στον οργανωμένο τουριστικό υποδοχέα, που ουσιαστικά είναι κυρίως πεντάστερα, θα πρέπει να αποδείξει μέσω της περιβαλλοντικής του μελέτης και της ουσίας που έχει ότι πραγματικά θα καλύψει όλα τα θέματα των υποδομών μόνος του. Εδώ λοιπόν βάζει και άλλη μια διάσταση η οποία είναι πέρα από τις οργανωμένες υποδοχής ευνοούνται. Εντάξει, αυτά που έχουν διατηρητέα κτίρια, δυστυχώς στην Κεφαλονιά δεν έχουμε τέτοια πληθώρα ή διατηρητέους οικισμούς δεν έχουμε δυστυχώς. Αλλά βάζει και μια λογική εξυγχρονισμού, δηλαδή αν πούμε ότι κάποιες μονάδες υφιστάμενες εξυγχρονίζονται και ανεβάζουν κατηγορία ή και όχι, αλλά καλύπτουν περιβαλλοντικά κριτήρια, ναι, αυτές ευνοούνται. Όπως επίσης, αν περιλαμβάνει και κατεδάφιση υφισταμένων κτιρίων, δηλαδή αν έχεις ένα παλιό ξενοδοχείο, παλιά εστιατόρια, παλιά το ένα και θες να κάνει μια σύγχρονη μονάδα και τα κατεδαφίσεις, αυτό πάντα να έχετε στο μυαλό σας ότι συνοδεύεται και από μείωση συντελεστή. Προφανώς δεν μπορεί να κάνεις το ίδιο, αλλά το κάνεις πολύ πιο σύγχρονο. Εάν λοιπόν το κάνεις, πάλι έχεις μια προτεραιότητα. Και όσον αφορά τα κριτήρια, και όσον αφορά τη χωροθέτηση, και όσον αφορά αυτά που θα δίνει ένας αναπτυξιακός νόμος. Τώρα, όταν πάμε στη σκάλα Ελλείου Πρόνος γενικά και Λουρδά, επειδή τη θεωρεί ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι ήδη αναπτυγμένη, έχει έναν όρο ο οποίος λέει περιορισμός το χώρο τουρισμού διαμοιρασμού. Τουρισμού διαμοιρασμού. Τι σημαίνει αυτό? Airbnb κλπ. Κλπ. Τα ενοικιαζόμενα δηλαδή κτίρια. Θέλει λοιπόν εδώ τα ενοικιαζόμενα απλά καταλήμματα να είναι μέρος των κλινών των ξενοδοχείων. Τώρα βέβαια η πραγματικότητα της Κεφαλονιάς πολλά μέρη είναι ανάποδη. Οι κλίνες των ξενοδοχείων είναι μέρος των ενοικιαζομένων. Αυτό λοιπόν τουλάχιστον στα νότια της Κεφαλονιάς το αποκλείει. Και απαιτεί έμεσα, δεν το λέει άμεσα, απαιτεί έμεσα τη δημιουργία ξενοδοχείων για να μπορέσει να έρθει σε ισοζύγιο το πλήθος των τουριστικών καταλυμάτων των αυτόνομων. Όπως επίσης, στο νότιο τμήμα προβλέπει ότι με όρους δόμησης, ότι πρέπει να μπουν όροι δόμησης εκτός σχεδίου και εντός σχεδίου για να καλύψουν αυτή την ανάπτυξη που υπάρχει τώρα, δηλαδή για να μην γίνει υπερτουρισμός αυτές τις περιοχές. Ουσιαστικά προβλέπει δύο πράγματα. Προβλέπει νέους όρους δόμησης μέχρι να γίνουν τότε μία αρτιότητα 12 στρέμματα στην εκτός σχεδίου, δηλαδή να μην μπορεί να γίνει σε αυτή τη ζώνη την κάτω μόνο έτσι, να μην μπορεί να γίνει ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο με αρτιότητα μικρότερα από 12 στρέμματα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δεύτερη μελέτη που έρχεται που θα καθορίσει ειδικούς όρους. Τώρα, στο σύνολο του νησιού, φαντάζομαι θα ξαναγυρίσουμε γιατί θα υπάρχουν ερωτήσεις. Στο σύνολο του νησιού, η αξιοποίηση καταλημμένων οικισμών προβλέπεται και στα ομαλά να δοθούν κίνητρα για ειδικό σχεδιασμό. Το δεύτερο κριτήριο, πάλι σας πάω στα ποιοτικά του στοιχεία, σε όλα τα νησιά, ουσιαστικά και στην Κεφαλονιά, όπως είπα πριν, επιτρέπει και ευνοεί τους οργανωμένους τουριστικούς υποδοχείς με μία προϋπόθεση να είναι ήπιας ανάπτυξης. Και εδώ έχει και το πρώτο δείγμα του συντελεστή που σου λέει ότι από αυτό που ισχύει τουλάχιστον το μισό. Τουλάχιστον το max το μισό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αν είσαι σε μια εκτός σχεδίου περιοχή και είχε συντελεστή 0-2 ας πούμε η περιοχή για τουριστικές αναπτύξεις και είναι τουριστική ζώνη, όταν είναι χαρακτηρισμένος τουριστικός υποδοχέας θα έχει συντελεστή δόμησης 0-1. Δεν θα έχει 0-2, θα έχει το μισό από αυτό που ίσχυε. Αν έχει ειδικούς όρους δόμησης, αν ας πούμε υπήρχε κάποιο διάταγμα, υπάρχει ένα γκουβουσού το οποίο το ορίζει και έχει βάλει ας πούμε συντελεστή 0-4, θα έχει 0-2 και πάει λέγοντας. Άρα το πρώτο ποιοτικό στοιχείο που βάζει είναι ότι ναι, ευνοεί σημαντικά τους τουριστικούς οργανωμένους υποδοχής, αλλά όπως έλεγα από την αρχή, με μικρότερο συντελεστή. Γιατί αυτό τώρα δεν είναι παράλογο? Δεν είναι παράλογο γιατί στην ανάλυση που θα δείτε και από την εμπειρία που υπάρχει μέχρι τώρα σε αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, όχι στην Κεφαλονιά αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα,
οργανωμένους τουριστικούς υποδοχής κάνουν μεγάλες αναπτύξεις, συνήθως με μπράντες οι οποίες είναι πάρα πολύ γνωστές, One Alone, Six Sense κλπ. Που δεν τους ενδιαφέρει αναγκαστικά ο συντελεστής, δεν χτίζουν δηλαδή με βάση το συντελεστή, αλλά πολύ λιγότερο. Αλλά δίνοντας ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο ποιοτικού τουρισμού. Άρα δεν είναι παράλογο και, εν πάση περιπτώσει, αυτό προβλέπει. Και βεβαίως στα δύο νησάκια, Λαμπρινό και Πεταλά, δεν επιτρέπεται τίποτα. Για τους προστατευμένους τώρα και εγκαταλειμμένους οικισμούς. Τώρα, εγκαταλειμμένους δεν έχουμε εδώ στην πραγματικότητα. Έχουμε όμως το Φισκάρδο που είναι, πώς το λένε, παραδοσιακός. Κομμάτι της Άσου που είναι παραδοσιακό. Προφανώς ευνοούνται η μετατροπή των διατηρηταίων κτηρίων σε τουριστικά καταλήματα, ο εξυγχρονισμός των ήδη υφισταμένων μονάδων και η ανάδειξη, επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο κατά την άποψή μου, η ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων στοιχείων για την αύξηση του δυναμικής του τουρισμού. Δηλαδή, τι εννοεί εδώ? Ότι εάν, ας πούμε, σκεφτούμε να κάνουμε μία τουριστική ζώνη υποόρους και εκμεταλλευτούμε τη λογική των σπηλαίων, ας πούμε, που υπάρχουν στην περιοχή της Άμης, ναι, εκεί το ευνοεί και του δίνει και πριμ σε αυτό, δηλαδή ότι πραγματικά εκεί μπορείς και πρέπει να το αναπτύξεις πολύ περισσότερο. Με αυτή τη λογική το βάζω, της ποιοτικής δηλαδή, ότι σε αυτές τις περιοχές που έχουμε ιδιαίτερο φυσικό κάλος είναι περιβαλλοντικές, εάν καταφέρεις να αναπτύξεις ή γεωλογικά ενδιαφέρουσες, Λιξούρι ας πούμε, εκεί πραγματικά μπορεί να αυξήσεις τη δυναμική του τουρισμού και το ευνοεί. Το άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η παράκτια ζώνη, δηλαδή 500 μέτρα από τη γραμμή του Αιγιαλού. Εδώ το χωροταξικό θα ήθελε να περιοριστούν οι εγκαταστάσεις των χρήσεων που καταρχήν δεν είναι συμβατές με την τουριστική δραστηριότητα και εν γέννη δεν είναι συμβατές, μάλλον εν γέννη πρέπει να προστατευτεί ένα μεγάλο κομμάτι των ακτών και μάλιστα δεν το λέει πιο συγκεκριμένα γιατί περιμένει την επόμενη μελέτη να το καθορίσει, εννοεί αποστάσεις από τον Αιγιαλό. Το δεύτερο όμως ζήτημα το οποίο βάζει είναι ότι στο επίπεδο της στάθμης της θάλασσας και 60 πόντους επάνω να απαγορεύεται κάθε ένα κτίσμα μόνιμο, το οποίο επίσης θα εξειδικευτεί, γιατί αυτό ίσως είναι και ένα νεότερο που δεν το έχει το παλιό χωροταξικό. Θυμάστε ότι το παλιό υπάρχει, ας πούμε, και τα διατάγματα που έχουν μια οριζόντια, λένε, ξέρω, 100 μέτρα ή 50 μέτρα. Εδώ σε αναγκάζει να πας οπωσδήποτε πάνω από το 060, να βάλεις ειδικούς όρους, γιατί είναι τελείως διαφορετική κατάσταση όταν έχεις μια ακτή και έχεις από τον Αιγιαλό, ας πούμε, 20 μέτρα και μετά 40 μέτρα ύψος, και τελείως διαφορετική όταν έχεις 20 μέτρα και μετά είναι flat. Άρα πρέπει να βάλεις ειδικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που είναι στη στάθμη της θάλασσας και κατά 60 πόντους πιο ψηλά, δεν μπορούν να υπάρχουν κτίρια. Και βεβαίως στις περιοχές που περιλαμβάνουν Natura και οποιαδήποτε άλλη μορφή προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, χαρακτηρίζει ότι αυτές τις περιοχές δεν μπορεί παρά να έχουν ήπια ανάπτυξη. Το ήπια ανάπτυξη εδώ δεν είναι μόνο το χαμηλό συντελεστής, δηλαδή το μισό του συντελεστή που ίσχυε, είναι και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες. Δηλαδή θα πρέπει να αναλύσει κανένας, κάνοντας οικολογικές μελέτες, αν είναι Natura, το είδος της προστασίας Natura και πώς αυτό μπορεί να το αποδείξει με οικολογική αξιολόγηση, ή αν δεν είναι Natura και είναι ιδιαίτερο φυσικού περιβάλλοντος, να βάλει ειδικούς όρους. Και το τρίτο κριτήριο με τις κατευθύνσεις είναι, όπως σας έλεγα πριν, ο αλιευτικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρες, γιότινγκ κλπ. Κατά δύσανα ψυχή, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός κτλ. Αυτό είναι ένα ευχολόγιο στην πραγματικότητα, αλλά είναι ένα ευχολόγιο το οποίο, αν ξανατρέξουμε στην πρώτα-πρώτα κριτήρια, θα δει ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μία ζώνη τουριστική, μία επένδυση τουριστική και συνδυάσει αυτή την ανάπτυξη που θέλει να κάνει με αυτές τις κατηγορίες που πια είναι και πιο πλούσιες, δηλαδή γιατί έχεις καταδύσεις, έχεις κρουαζιέρα, έχεις γιότινγκ, έχεις ποδηλατικό, έχεις δηλαδή, το εμπλουτίζει, γιατί παλιά υπήρχε μια ασάφεια, υπήρχε μόνο ο οικοτουρισμός, χωρίς να ορίζεται κιόλας, και δεν υπήρχαν όλες οι άλλες κατηγορίες. Αν λοιπόν συνδυάσεις την τουριστική ζώνη και την τουριστική ανάπτυξη και με αυτά τα κριτήρια, έχεις πραγματικά μια προτεραιότητα και ευνοείται ιδιαίτερα.
Συμπεράσματα για το σύνολο του νησιού. Αυτά θα τα διαβάσω περισσότερο, γιατί είναι, έτσι το γράφει το χωροταξικό, δεν είναι δικές μου απόψεις, έτσι. Παρουσιάζεται, γενικά κάνει μια εκτίμαση, παρουσιάζεται μια τάση συνεχιζόμενης αξιοποίησης και ενίσχυσης τοπικού τουριστικού προϊόντος, αλλά μέσω συνηθισμένων μορφών τουρισμού και νέων σύγχρονων μορφών. Αποφυγή υπερτουρισμού, ειδικά σε ορισμένες περιοχές. Τώρα, υπερτουρισμό δεν έχουμε στην Κεφαλονιά, μην τρελαθούμε, αλλά okay, το βάζει γενικότερα για όλη την Ελλάδα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το χωροταξικό είναι ένας μέσος όρος, δηλαδή πιάνει από την Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο μέχρι Κεφαλονιά, που είναι το άλλο άκρο. Ο καθορισμός κατάλληλων όρων χωροθέτησης για τουριστικές καταστάσεις, δηλαδή απαιτεί να χωροθετηθούν ζώνες τουρισμού αναψυχής για να μπορεί να γίνει μια τουριστική εγκατάσταση. Ο καθορισμός κατάλληλων διαδικασιών χωροθέτησης, εδώ εννοεί ότι πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές περιβαλλοντικές μελέτες για αυτές τις ζώνες και φυσικά περιβαλλοντικές μελέτες για τις υπόλοιπες ζώνες. Νέοι βοηθητικοί οικονομικοί κλάδοι που δουν υποστηρικτικά, δηλαδή αυτά που λέγαμε τα συμπληρωματικά στον τουρισμό. Και την απόλυτη προτεραιότητα που είναι η δυνατότητα για ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού. Και φυσικά ο σεβασμός στα ευαίσθητα τοπία, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αστικά. Αυτό ήταν.